στα σχολεία ακόμα δεν έχουν έρθει σχολικές καθαρίστριες. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε σαν σύλλογος και έχουμε τοποθετηθεί ότι θα έπρεπε να είναι ήδη εκεί. Οι διαδικασίες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πριν από λίγο μίλησα με την πρόεδρο του Σωματείου Συμβασίου Καθαριστριών και μου είπε ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της τοποθέτησης. Που σημαίνει ότι τη Δευτέρα, ίσως και την Τρίτη, να μην έχουμε καθαρίστριες, ενώ θα έπρεπε να είναι από την πρώτη μέρα στα σχολιά μας. Για πέστε μου τώρα, ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας την έναρξη της σχολικής χρονιάς, την ίδια ώρα που το Υπουργείο Εσωτερικών φαίνεται να ευνηδιάζεται από όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό δείχνει το πώς συνεργάζονται οι αρμόδιοι τα Υπουργεία κεντρικά, διότι το ζήτημα των καθαριστριών είναι θέμα του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο άργησε να βγάλει την προκήρυξη. Το Υπουργείο Παιδείας από ό,τι φαίνεται το αγνοούσε και δημιουργείται όλη αυτή η αναταραχή. Είναι χαρακτηριστικό βέβαια ότι το Υπουργείο Παιδείας τον τελευταίο καιρό εμφανίζεται με δηλώσεις συγκρουόμενες και όχι ξεκάθαρες, διότι είναι και η κατάσταση δύσκολη και βιάζονται να πούνε για να δείξουν ότι τα σχολεία θα ξεκινήσουν κανονικά. Τα σχολεία δεν μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά γιατί υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των μαθητών. Για πέστε μου τώρα, εδώ λένε οι καθαρίστριες ότι δεν επαρκούν ούτε οι θέσεις για το σωστό καθαρισμό των σχολείων, ούτε οι ώρες εργασίας, ειδικά αυτών των συμβασιούχων με τα τρίωρα. Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση των καθαριστριών? Και εγώ πιστεύω ότι δεν επαρκούν και το έχουμε πει. Θα πρέπει να αυξηθούν τα ωράρια τους, θα πρέπει να φροντίσει η πολιτεία να βρει εκείνο τον τρόπο, διότι έχει απέτηση να καθαρίζεται το σχολείο σε κάθε διάλειμμα και όλοι οι χώροι να είναι καλά αποστηρωμένοι και να τηρούνται τα πρωτόκολλα. Με μία καθαρίστρια με 3 ώρες, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα σε ένα σχολείο εξαθέσιο, το οποίο δεν έχει μόνο αίθουσες, έχει γραφεία, έχει τουαλέτες, για φανταστείτε το. Άρα θα πρέπει να τη δώσει περισσότερες ώρες απασχόληση και από όσο ξέρω και διαβάζοντας το κείμενο υπάρχει αυτή η δυνατότητα και θα πρέπει να τη δούνε για ώστε να ικανοποιηθεί και αυτό το αίτημα των καθαριστριών. Ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που διέρχεται όχι μόνο η χώρα και όλοι ο κόσμος. Σε λιγότερο από 9 μέρες ανοίγουν τα σχολεία, κύριε Αρτεμιάδη, και οι εκπαιδευτικοί ήδη έχουν πάει στα σχολεία. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν σε τόσο λίγες μέρες? Θεωρώ πως όχι. Οι εκπαιδευτικοί από τη μεριά μας έχουμε προετοιμάσει τις αίθουσές μας στο κομμάτι που μας αφορά, τα βιβλία είναι εκεί, αλλά αν οι καθαρίστρες δεν έρθουν μέχρι την Τετάρτη, Πέμπτη, όταν θα ανοίξουμε, πώς θα έχουμε το πρωτόκολλο αυτό που λέει ότι θα έχουν απολυμανθεί όλοι οι χώροι και θα έχουν καθαριστεί? Είναι λίγο σφιχτή η διαδικασία, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που το έχουμε αναδείξει και θα πρέπει να το δει κεντρικά η κυβέρνηση. Διότι αυτό με τις καθαρίστριες, κύριε Φυλακτέ, δεν αφορά μόνο το νομόδρά μας, είναι ένα ζήτημα που αφορά σχεδόν όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα και στην Αθήνα. Τη Δευτέρα ετοιμάζονται κινητοποιήσεις από τις καθαρίστριες για αυτή την καθυστέρηση και για αυτό όλο την προχειρότητα. Πρέπει να πούμε φυσικά ότι μπαίνουν και πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι. Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας, τοπική αυτοδιοίκηση. Τελικά ισχύει από όσο κατάλαβα, κύριε Αρτεμιάδη, του όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει. Κύριε Φυλακτέ, το έχω πει ότι περάσανε 2 μήνες και δεν έγινε ένας προγραμματισμός. Και τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου ή λίγο πριν βγήκε η προκήρυξη, ενώ ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει γίνει νωρίτερα. Και όντως όταν εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες υπάρχει μια δυσλειτουργία, γιατί το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι όλα είναι εντάξει και αγωνίζεται να μας στείλει τα παγουρίνο, λες και το πρόβλημα στην εκπαίδευση ήταν αυτό και ότι η ασφάλεια των μαθητών εξαρτάται από τα παγουρίνο ή τη μάσκα μόνο, και δεν κοιτάει να δει ότι σχολεία με αριθμούς μαθητών 20 και 22 στο τμήμα δεν παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια και θα έπρεπε να δει
στο να μειώσει τον αριθμό μαθητών, στο να φροντίσει να βρει αίθουσες, να έχει έγκαιρα το προσωπικό καθαριότητας και τους εκπαιδευτικούς, ώστε τα σχολεία στο μέτρο του δυνατού να λειτουργήσουν με τις καλύτερες δυνατότητες και να μην συζητάμε σήμερα ότι τα σχολεία σχεδόν στο σύνολο της χώρας δεν έχουν τις καθαρίστριές τους, οι οποίες είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγιεινή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε, κύριε Πρόεδρε? Εγώ να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, καλή δύναμη. Ως εκπαιδευτικοί είμαστε δίπλα και στους γονείς και στους μαθητές και στις συναδέλφους, στις καθαρίστριες, οι οποίες κάνουν το δικό τους αγώνα. Ευχόμαστε το Υπουργείο να αντιληφθεί τις λάθος αποφάσεις που παίρνει και να, έστω και αυτή τη στιγμή, να βελτιώσει τις ηθίκες της σχολικής, τη λειτουργία των σχολείων. Καλή χρονιά και υγεία σε όλους, εύχομαι, κύριε Φυλακτέ.